Γεια σας, είμαστε από την εκπομπή του Αντιφώνου, που ονομάζεται Γεωπολιτισμός ή έτσι όπως τουλάχιστον εδώ και καιρό έχουμε ονομάσει τη δική μας κατά κάποιο τρόπο ατζέντα ως πολιτιστική γεωπολιτική. Αυτή τη στιγμή έχω κοντά μου τον αγαπητό φίλο τον Διονύση τον Σκλήρη. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στις ελληνικές σπουδές και αυτή τη στιγμή είναι διδάσκον στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε είναι κάπως περίεργη γιατί το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί αρκούντος και δεν το συναντάμε, νομίζω τουλάχιστον όσο εγώ ξέρω, δεν το έχουμε συναντήσει ως κατά κάποιο τρόπο συγκριτική μελέτη. Είναι ο Θουκυδίδης και ο πατήρ Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, από εδώ και μπρος με όλο το σεβασμό στον ιεραρό πατέρα θα τον ονομάζουμε Μάξιμο ή Μάξιμο Ομολογητή, για τις ανάγκες και την οικονομία της συζήτησης, χωρίς να μας λείπει ο απαραίτητος σεβασμός στην προσφώνηση. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Νίκο. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι και εγώ πολύ. Θα κάνω μια εισαγωγή για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί Θουκυδίδης και Διόνυσος. Και μετά θα αρχίσει η συζήτηση, με την υπόσχεση βέβαια και την εξήγηση γιατί θα ακολουθήσουν συζητήσεις που θα αφορούν και άλλα ζητήματα, αλλά αυτή η συζήτηση είναι κατά κάποιο τρόπο εισαγωγική. Ναι. Η μας είναι η εξής, η λογική μου τουλάχιστον αρχή όταν σε προσκάλεσα. Καταρχήν έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον Διονύση τον Σκλήρη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το Μάξιμο τον Ομολογητή. Εγώ δεν τον γνωρίζω τόσο καλά, παρότι τον έχω διαβάσει, αλλά δεν είμαι εγώ ο ειδικός της συζήτησης. Δεν είμαι ούτε ο ειδικός στον Θουκυδίδη, αλλά τον έχω διαβάσει γιατί με ενδιαφέρει ακριβώς. Θεωρώ ότι ο γεωπολιτισμός με τον οποίο ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή έχει ως επίκεντρο τον Θουκυδίδη πάντοτε. Ασχέτως αν ο Θουκυδίδης θεωρείται ο πατέρας της λεγόμενης ρεαλιστικής γεωπολιτικής σχολής, παρά τα αυτά είναι αδύνατον ο οποιοδήποτε άλλος πρόσωπος της οποιαδήποτε σχολής, φιλελεύθερης, ιδεολογικής, κριτικής γεωπολιτικής ή όπως αλλιώς θέλει κανείς να το ονομάσει, είναι αδύνατο να μην περάσει κάποιος από τον Θουκυδίδη. Η δική μου λογική ήταν η εξής. Επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ρεαλιστή, κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι ακριβώς όπως θεωρεί τον εαυτό του ένας νεορεαλιστής γεωπολιτικός. Στον ίδιο βαθμό που θεωρώ τον εαυτό μου φιλελεύθερο, αλλά όχι νεοφιλελεύθερο, έτσι ακριβώς θεωρώ τον εαυτό μου ρεαλιστή, αλλά όχι νεορεαλιστή, έχω μια οπτική γωνία του Θουκυδίδη περισσότερο φιλελεύθερη. Δηλαδή θεωρώ ότι στον Θουκυδίδη είναι υπερβολική η απόδοση της ετικέτας που τον ονομάζει ως έναν θεωρητικό της ισχύος, υπό την έννοια ότι είναι οπαδός της ισχύως. Είναι ένας θεωρητικός ισχύος, αλλά ως ένας ανατόμος της ισχύως. Θεωρώ ότι η λογική του είναι περισσότερο φιλελεύθερη, χωρίς να πάβει να είναι ένα μείγμα συντηρητικής, ας το πούμε έτσι, παλαιάς κοπής δημοκράτη της Αθήνας, Θεμιστόκλειας, ας το πούμε έτσι, συντηρητικής αλλά ταυτοχρόνως δημοκρατικής λογικής και κοπής. Και υπ' αυτή την έννοια, επειδή δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θέλω να μιλήσουμε για το πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το Μάξιμο τον Ομολογητή, την θεολογία του και τη λογική του Θουκυδίδη. Φαινομενικά φαίνεται αδύνατο. Θα δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό. Γιατί στο δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης θα θέλαμε να περάσουμε με τον Διονύση στην Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, αφού πλέον έχουμε ξεκαθαρίσει πώς θα μπορούσαμε σε θεολογικό επίπεδο μέσω του Μαξίμου να μπορέσουμε να συνδέσουμε την λογική του Θουκυδίδη με το Μάξιμο. Οπότε να δούμε μετά ποια είναι η υψηλή Βυζαντινή στρατηγική και ακολούθως να μπορέσουμε να συνδέσουμε με τις σύγχρονες δικές μας νεοελληνικές αντιλήψεις περί γεωπολιτικής τα ζητήματα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδος με οποιαδήποτε χώρα, με τους μεγάλους μηχανισμούς αυτή τη στιγμή των διεθνών σχέσεων. Μίλησα πολύ, θέλω να απευθύνω το λόγο στον Διονύση, να μας πει πώς θα μπορούσε να δει αυτό το ζήτημα αυτής της σύνδεσης ανάμεσα στον Θουκυδίδη και τον πατέρα Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όσο γνωρίζω δεν έχει συζητηθεί. Είναι μια σχέση που είναι κάπως αντιδιαστητική, counterintuitive όπως τα λέγαμε στα αγγλικά.
Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πριν αρχίσουμε. Πού εντοπίζεις εσύ τον φιλελευθερισμό στον Θουκυδίδη? Είναι κάτι που δεν μου είναι προφανές. Ναι. Εντοπίζω με τη λογική, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει αυτό το liberal temper που λένε. Είναι ένα ζήτημα που έχει ανοίξει από την εποχή του Ivelock στην Αμερική, ότι δηλαδή ο φιλελευθερισμός στην ουσία δεν είναι μια νεωτερική ιδεολογία, αλλά είναι μια αρχαία ιδεολογία. Δηλαδή μπορεί να την εντοπίσει στην αρχαία Ελλάδα. Πολύ λογικό άλλωστε, από τη στιγμή που η δημοκρατία είναι συνδεδεμένη με το φιλελευθερισμό και αργότερα με τον ρεπουμπλικανισμό της Ρώμης και την επέκταση αυτού του ρεπουμπλικανισμού στους νεότερους χρόνους, κυρίως μετά την αναγέννηση. Έτσι, παρότι οι ιδέες αυτές του ρεπουμπλικανισμού υπάρχουν ήδη από το Μεσαίωνα, υπ' αυτή τη λογική θεωρώ ότι η λογική του Θουκυδίδη έχει μέσα της την λογική μίας αντιμετώπισης της πολιτείας διαφορετικής από αυτήν που θα λέει κανείς αποδίδουν στο Θουκυδίδη. Δηλαδή ως ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύει ότι κατά βάση η φυσιολογική ροπή μιας πολιτείας είναι ο πόλεμος. Κατά τη γνώμη στο Θουκυδίδη δεν υπάρχει αυτό και ακριβώς αν υπάρχει μια σύνδεση του Μάξιμου του ομολογητή με τον Θουκυδίδη, είναι ότι ακριβώς η φύση δεν είναι απαραίτητα πολεμική. Ή αν είναι πολεμική, αυτή η πολεμική διάσταση της φύσης είναι η διάσταση μιας διάβασης, όπως λέει και ο Μάξιμος ο ομολογητής, από την οποία μπορεί να περάσει μεν ο πολίτης, οι πολιτείες, η Ελλάδα, η οποία όμως θα πρέπει να καταλήξει ακριβώς σε κάτι πέραν του πολέμου. Και πέραν φυσικά αυτού που ονομάζει ο Θουκυδίδης τη στάσεως. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο Θουκυδίδης είναι ένας ανατόμος της ισχύως υπό την έννοια ότι η ισχύ είναι εύθραυστη. Και ότι ο πόλεμος, η άσκηση της βίας δεν είναι το τέρμα ή το τέλος, ας το πούμε, της πολιτείας. Υπ' αυτή την έννοια απαιτείται μια φιλελεύθερη κατά κάποιο τρόπο ενοποίηση της πολιτείας εσωτερικά, σε δεύτερο επίπεδο σε κλίμακα της Ελλάδας, ούτως ώστε η Ελλάδα να προβάλλει μια μορφή ισχύως προς τον κόσμο, η οποία θα έχει και φιλελεύθερη ροπή. Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο να ενοποιηθεί, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι απαραίτητα πολεμικός. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που λες. Παρεμπιπτόντως χαίρομαι, γιατί και εγώ κάπως έτσι θα όριζα την πολιτική μου στάση και εμένα θα μου άρεσε να χαρακτηριστώ ότι ανήκω σε έναν κόσμο φιλελεύθερο αλλά και ρεαλιστικό, αλλά όχι νεοφιλελεύθερο και νεορεαλιστικό. Και πέρα από αυτό επίσης θέλω να πω πριν αρχίσουμε ότι όταν με προσκάλεσες είχα πολύ έντονη τη μνήμη από μια ομιλία που είχες κάνει, όπου μεταξύ άλλων είχες αναπτύξει το θέμα του γνωμικού θελήματος, όπου η γνώμη είναι ένα ρήγμα, το οποίο όμως στη βυζαντινή νοοτροπία είναι ένα ρήγμα το οποίο πρέπει να ξανακολλήσει και να γεφυρωθεί, ενώ στη δυτική άποψη έχουμε το ρήγμα ως αυταξία, έχουμε την εξατομίκευση, την κοπή από το περιβάλλον ως αυταξία που μένει αγεφύρωτη. Και αυτό μου είχε πειράσει πολύ όταν το είχα ακούσει από σένα. Ήταν για τον Παπαδιαμάντη, μια ομιλία για τον Παπαδιαμάντη. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και μετά στη μετέπειτα μελέτη μου στον Άγιο Μάξιμο ακολούθησα πολύ αυτή τη σκέψη. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου. Και γι' αυτό και δέχτηκα την πρόσκληση αυτή, παρόλο που όπως είπαμε είναι δύο μεγέθη που δεν έχουν μελετηθεί μαζί συστηματικά. Δεν υπάρχει κάποια κειμενική αναφορά που να δικαιολογεί. Αν και έχουμε αντίστοιχες άλλες αναφορές προς τον Αναξίμανδρο και προς τον Αναξαγόρα, που ιδίως ο Αναξαγόρας είναι στο περιβάλλον του Κηδίδη με την ευρεία έννοια. Να πω πολύ συνοπτικά για τους ακροατές μας ότι ο Άγιος Μάξιμος είναι στον 7ο αιώνα, είναι στην εποχή που έχει αρχίσει το Ισλάμ, έχουμε τον πόλεμο Περσών και Βυζαντινών επί Ηρακλείου και στη συνέχεια Αράβων και Βυζαντινών. Έχουμε μια εποχή όπου είναι ο Ηράκλειος αυτοκράτορας και το θέμα είναι αν θα διατηρηθεί η ελληνορωμαϊκή οικουμένη ή αν θα σπάσει η Μεσόγειο στα δύο και θα διχοτομηθεί.
οι ανατολικές επαρχίες όπως η Αίγυπτος και η Παλαιστίνη και η Συρία είναι σε έναν βαθμό αποξενωμένες από το Κωνσταντινοπολιτικό κέντρο και το διακύβευμα είναι ότι ο Μεν Ηράκλειος μαζί με τον Πατριάρχη Σέργιο θέλουν να κάνουν μια συμβιβαστική θεολογία η οποία να ενώσει αφενός την Χαλκιδόνη Ορθοδοξία που μιλάει για δύο φύσεις του Χριστού με μερικές ευαισθησίες πιο μονοφυσιτίζουσες, δηλαδή που αφορούν πιο πολύ στην επικράτηση της θεότητας του Χριστού εναντί της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό γίνεται μια κρατικώς εκπορευόμενη θεολογική θεώρηση, η οποία μετέπειτα επεκράτησε να ονομάζεται αίρεση. Αυτή είναι ο μονοθελητισμός, που σημαίνει ότι ο Χριστός έχει μόνο μία θέληση, και αυτό είναι ένας κρατικώς εκπορευόμενος συμβιβασμός. Να μην πούμε ότι έχει μία φύση ο Χριστός όπως μονοφυσίτης, αλλά να πούμε ότι έχει μία θέληση. Αυτό ήταν ένας κρατικός συμβιβασμός για να διατηρηθεί η ενότητα της αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Μάξιμος σε αυτό αντέτεινε ότι ο Χριστός έχει δύο θελήσεις και έτσι αντιτάχθηκε προς την αυταξία του να μείνει ενωμένη η αυτοκρατορία. Όμως παρόλα αυτά έκανε ένα θεολογικό σύστημα στο οποίο ακριβώς επειδή είχε τρόπο να, ας πούμε, το μειονέκτημα να πάει ενάντια στην ένωση της αυτοκρατορίας, προσπάθησε να το αναπληρώσει αυτό με το να κάνει ένα σύστημα που αποδίδει δικαιοσύνη σε όλες τις διαφορετικές φωνές της μεσογειακής αυτοκρατορίας, δηλαδή και στην Αλεξάνδρεια και στην Αντιόχεια και στην Παλαιστίνη και στην Κωνσταντινούπολη και στη Λατινική Ρώμη. Και είναι ένας Άγιος ο οποίος λόγω της προσφυγιάς από τους πολέμους είναι ένας Οδυσσέας Μεσογείου. Από ό,τι λέγεται πρέπει να έχει ζήσει σε Παλαιστίνη, σε Αίγυπτο, σε Τινησία κατ' εξοχήν, σε Ιταλία και Σικελία και τελικά καταλήγει στην Θράκη και στην σημερινή Γεωργία ως εξόριστος. Και ως προς το θέμα μας, τι μας απασχολεί? Μας απασχολεί ότι ο Άγιος Μάξιμος έκανε την πιο... είναι στο τέλος της λεγόμενης ύστερης αρχαιότητας, δηλαδή όταν στον 7ο αιώνα, είναι ο τελευταίος μεγάλος μεταφυσικός της αρχαίας ελληνικής μεταφυσικής. Δηλαδή συμπυκνώνει στο έργο του νεοπλατωνισμό, στοικισμό, αριστοτελισμό και ούτω καθεξής. Και από την άλλη, όντας στο απόλυτο τέλος της αρχαιότητας, έχει με τη θεωρία του θελήσεως και της φιλοσοφίας ιστορίας που θα μας απασχολήσει μερικές ελάμψεις που μας πάνε προς νεωτερικότητα. Αλλά με ένα βυζαντινό τρόπο που διαφέρει από τον δυτικό. Δηλαδή ο Μάξιμος έχει επηρεάσει τον Θωμά Ακινάτη και μέσα του Θωμά Ακινάτη όλη τη δυτική σκέψη, αλλά ταυτοχρόνως έχει επηρεάσει τον Γρηγόριο Παλαμά και το μετέπειτα Βυζάντιο. Οπότε ο ίδιος είναι διαφορετικός από τον Θωμά Ακινάτη και τη μετέπειτα δυτική σκέψη. Τι έκανε λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος που μας πάει και συζητήσει περί φιλελευθερισμού και ρεαλισμού? Ο Άγιος Μάξιμος με το να πει ότι ο Χριστός έχει δύο θελήσεις, το οποίο είναι ένα θεολογικό ζήτημα, δεν μας απασχολήσει εδώ σε αυτήν την εκπομπή αναλυτικά. Αυτό που θα μας απασχολήσει είναι ότι έκανε μία ολοκληρωμένη θεώρηση της ανθρώπινης θέλησης. Και όπως έχει πει και ο φιλόσοφος Ρίτσαρντ Σοράμπτζι, που είναι ειδικός της ύστερης αρχαιότητας, υπάρχουν δύο μεγάλοι στοχαστές, ο Μάξιμος στην Ανατολή και ο Αυγουστίνος στη Δύση, οι οποίοι κάνουν με διαφορετικό τρόπο το ίδιο πράγμα και έτσι γίνονται γενάρχες δύο φιλοσοφικών κατευθύνσεων, σε Ανατολή και σε Δύση. Αυτό το ίδιο πράγμα που κάνουν είναι ότι καθιστούν τη θέληση ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας. Δηλαδή η θέληση πάβει να είναι απλώς ένα εξωτερικό αντικείμενο, το θέλημα ως εξωτερικό αντικείμενο, λόγω χάρη θέλω να πιω νερό, θέλω να πάω μια βόλτα, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, ένα εξωτερικό αντικείμενο. Η θέληση γίνεται αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά μια faculty στα λατινικά, μια δύναμη στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή γίνεται ένα
συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη ψυχή και ανθρώπινη προσωπικότητα ή θα λέγαμε και ανθρώπινη σωματικότητα. Γιατί για τον Άγιο... Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα εδώ για να το συνδέσουμε με τον Άγιο. Και πήγε στη δύναμη, που έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση της δύναμης με την ισχύ? Δηλαδή, ας πούμε, πώς θα βλέπει, ας πούμε, το ζήτημα αυτό, το να αποδίδουμε στον Θουκυδίδη το ζήτημα της ισχύος και της δύναμης. Εκεί βλέπει κατά κάποιο τρόπο, θα βλέπει, έτσι, ο Μάξιμος, ας το πούμε, έτσι, ένα βιασμό της δυνάμεως και της φύσεως του ανθρώπου. Λοιπόν, θα πάμε στον φίλο... Να επικεντρωθούμε και όλα στο ζήτημα με τους μιλίους. Στη συνάντηση των Αθηνών με τους μιλίους, που είναι και κατά κάποιο τρόπο είναι το... Θα λέει κανείς η μεγαλύτερη στιγμή, έτσι, με την οποία ο ρεαλιστής θεωρεί ότι ο Θουκυδίδης αντιμετωπίζει το ζήτημα της ισχύως. Ο όρος δύναμης έχει πολύ ενδιαφέρον. Στον Αριστοτέλη, ο όρος δύναμης σημαίνει τη δυνατότητα. Αυτό που στα αγγλικά θα λέγαμε potentiality, το οποίο διακρίνεται από την ισχύ, που είναι αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά power. Ωστόσο, έχουμε ένα στοχαστή, τον φίλο τον Αλεξανδρέα, περίπου στην ίδια εποχή με τον Χριστό, ο οποίος ενώνει την αριστοτελική παράδοση και την βιβλική και στον όρο δύναμης συμπυκνώνει από τη μια τη δυνατότητα που έχουμε στον Αριστοτέλη. Δηλαδή, δυνατότητα σημαίνει τρόπον τεινά ότι ένα έμβριο έχει τη δυνατότητα να γίνει ενήλικας, ένα σπόρος έχει τη δυνατότητα να γίνει φυτό και το καθεξής. Η ισχύς όμως είναι η δύναμη με την έννοια της κατησχύσεως. Και ο Φίλωνας, έχοντας υπόψη τον αμβιβλικό θεό που τον συνερεί με τον αριστοτελικό θεό, συνερεί την δύναμη και την ισχύ και μιλάει για την δύναμη και με όρους ισχύος και εγκαινιάζει έτσι την... Οπότε, λόγω χάρη, όταν ο θεός δημιουργεί τον κόσμο, ο βιβλικός θεός, επεξεργασμένος αριστοτελικά, έχει τη δύναμη με την έννοια ότι εγκατασπείρει ο Θεός δυνατότητες στον κόσμο. Αυτό όμως είναι και μια έκφραση της ισχύος του Θεού, κάτι που δεν έχουμε στον Αριστοτέλη. Και ο Φίλων εγκαθιδρεί την Αλεξανδρινή σκέψη, την οποία κληρονομεί ο Άγιος Μάξιμος, που είναι κατεξοχήν Αλεξανδρινός στοχαστής. Και αυτό φτάνει μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, που έχουμε τη θεωρία των ενεργειών του Θεού. Οπότε έχουμε μια συνέρεση δυνάμεως και ισχύως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στον Άγιο Μάξιμο, αυτή η συνέρεση. Και ως προς τον Θουκυδίδη, τον οποίο λες, ο Άγιος Μάξιμος πιστεύει μεν στην ισχύ του Θεού, αλλά γενικά θεωρεί ότι υπάρχει μία καθολικότητα στην ανθρώπινη φύση. Ως προς αυτό είναι πιο πολύ φιλελεύθερο, δηλαδή πιστεύει πιο πολύ σε μία ειρηναία φύση, ότι η φύση καθεαυτήν είναι ειρηναία και ρέπει προς την καθολικότητα, προς την ολικοποίηση. Και θεωρεί ότι οι στάσεις, αυτό που λέει ο Θουκυδίδης, στάσεις, είναι ένα πτωτικό διάλειμμα της φύσεως, μέσα από το οποίο θα φτάσουμε και πάλι σε μία ενότητα στο τέλος της ιστορίας. Οπότε οι στάσεις ή η διάσταση, που είναι ένα θουκυδίδιο στοιχείο στον Μάξιμο, είναι ένα... το οποίο ονομάζεται και γνωμικό θέλημα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα, από μια φιλελεύθερη σκοπιά, μιλάμε για πλουραλισμό ή μιλάμε για την πολλαπλότητα των γνωμών, των απόψεων. Αυτό στον Άγιο Μάξιμο είναι ένα χαρακτηριστικό του πτωτικού κόσμου, οπότε ως προς αυτό ο Άγιος Μάξιμος είναι ένας αντιφιλελεύθερος στοχαστής, δηλαδή ο πλουραλισμός της γνώμης είναι ένα πτωτικό στοιχείο. Ως προς αυτό έχουν γίνει μελέτες πολιτιακής θεώρησης του Αγίου Μαξίμου και έτσι είναι αυτός ο πλουραλισμός των γνωμών και της τάσεως είναι κάτι που δεν έχει τον τελευταίο λόγο στην ιστορία. Γιατί έχει κίνηση.
Αυτό είναι ένα αντιφιλελεύθερο στοιχείο. Ότι οι δύο όροι υπάρχουν και στο Θουκυδίδη, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η στάση, αλλά υπάρχει και η κίνηση. Όπως υπάρχει και στο Μάξιμο, που είναι πάρα πολύ σημαντική όρη. Βεβαίως. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι η γνώμη μέσα στην ιστορία, η γνώμη και η στάση, έχει ένα θετικό νόημα. Δηλαδή, ο σκοπός του Αγίου Μάξιμου δεν είναι να υποκριθούμε ότι δεν έχουμε γνώμη ή ότι δεν έχουμε διάσταση. Ο σκοπός είναι να αναλάβουμε τη διαφορετικότητα του καθενός, τη γνώμη του καθενός, το γνωμικό θέλημα του καθενός, να αναλάβουμε τη διάσταση που έχουμε και όλη η πολιτική φιλοσοφία του Αγίου Μαξίμου είναι πώς θα φτάσουμε από τη γνώμη στην ομογνωμοσύνη. Δηλαδή το κλειδί στον Άγιο Μάξιμο είναι η ομογνωμοσύνη και θα λέγαμε ότι αυτό είναι η διαφορά της πολύ χοντρικά της ανατολικής πολιτικής φιλοσοφίας που εγκαινιάζει ο Άγιος Μάξιμος από την αντίστοιχη δυτική που βλέπουμε περισσότερο στην παράδοση του Αυγουστίνου και του Θωμά Κινάτη. Η διαφορά αυτή είναι ότι το σπάσιμο της ανθρωπότητας σε διαφορετικά άτομα, το οποίο παίρνει την έννοια της γνώμης, αυτό είναι η γνώμη, ότι ο καθένας έχει μια διαφορετική γνώμη, ένα διαφορετικό γνωμικό θέλημα, ή όπως το έλεγε ο Θουκυδίδης, ότι υπάρχει μια στάση ανάμεσα στους ανθρώπους, και ο Άγιος Μάξιμος ορίζει ακριβώς ότι η γνώμη είναι η στάση και η διάσταση. Αυτό στον Άγιο Μάξιμο είναι κάτι το προσωρινό, το οποίο στο τέλος της ιστορίας θα γίνει μια ένωση των διαφορετικών γνωμών, ενώ στην δυτική πολιτική φιλοσοφία, τρόπον τεινά, υπάρχει μια κατάφαση σε αυτή την γνώμη. Για να σου κάνω μια σύνδεση, μια και είπες και τέλος της ιστορίας. Ναι. Γιατί θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θουκυδίδης, όταν γράφει, ο ίδιος θεωρεί ότι όταν γράφει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, γράφει για το μεγαλύτερο πόλεμο που έγινε ποτέ. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν ο Τροϊκός πόλεμος, ο οποίος κράτησε 10 χρόνια. Δεν είναι καν ο Περσικός πόλεμος, για τον οποίο λέει ότι ήταν ένας φοβερός πόλεμος, αναμφισβήτητα, για τους Έλληνες, αλλά ήταν δύο χερσαίες μάχες και δύο θαλάσσιες, έτσι, δύο ναυμαχίες. Άρα ο Θουκυδίδης πίστευε ότι γράφει όχι απλώς για τον μεγαλύτερο πόλεμο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά γράφει για τον μεγαλύτερο πόλεμο που θα γίνει, έγινε και θα γίνει στην Οικουμένη. Δηλαδή για τον Θουκυδίδη. Και στο μέλλον. Και στο μέλλον, βέβαια. Ούτως ή άλλως, όπως το λένε, θεωρεί το. Αν υπάρχει ένα επίκεντρο κατά κάποιο τρόπο για τον αρχαίο Έλληνα, είναι η Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Η Οικουμένη είναι η Ελλάδα. Και ο Θουκυδίδης θεωρεί ακριβώς ότι αυτός ο πόλεμος είναι κατά κάποιο τρόπο ένα τέλος ιστορίας. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αυτό για μένα σημείο, γιατί είναι ένα κτήμα, όπως λέει η ΕΣΑΗ. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων, το γεγονός δηλαδή ότι με τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι στάσεις γίνεται μια κίνηση, δηλαδή οι στάσεις που είναι ο εσωτερικός διχασμός της πολιτείας και η εξέγερση ενός μέρους απέναντι στην άλλη και η χρήση της βίας, πολύ σημαντικό αυτό. Και αν το συνδέσουμε και με τον Μάξιμο σε λίγο, με τη βία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, και με την βία του σώματος. Και η κίνηση που έγινε, η πολύ μεγάλη κίνηση που έγινε, λέει ο Θουκυδίδης, ήταν ακριβώς η κίνηση του Πελοποννησιακού πολέμου, η οποία δεν είχε ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από ό,τι είχε οι στάσεις. Είναι σαν να λέει ο Θουκυδίδης ότι ακόμα και η Δύση, όταν έρθει η ώρα της, θα φτάσει στο ζήτημα ενός Πελοποννησιακού πολέμου, όπου η κίνηση, η ιστορία, η πρόοδος, θα ισοδυναμεί με μια εσωτερική στάση, με ένα εσωτερικό πόλεμο. Άρα αυτό που θέλει να ανατάμει είναι ακριβώς τις αιτίες, όπως λέει, του Πελοποννησιακού πολέμου, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να φωτιστεί η πλευρά εκείνη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Για να το κάνουμε πιο λιανά από την περίπτωση του Μάξιμου του Ομολογητή. Ο λόγος είναι πολύ σημαντικό να οδηγηθεί σε μια οικείωση του σώματος. Δηλαδή να αποφύγει την ανελευθερία του κατέχεστη από το σώμα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό έχει πολλά να κάνει με το Θουκυδίδη. Γιατί ο Θουκυδίδης ξεκινάει, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση του διαλόγου των Αθηνών με τους Μιλίους, να περιγράφει πώς οι Αθηναίοι ξεκινούν να διαχωρίζουν το λόγο,
όπου βέβαια είναι ο λόγος, ο προφορικός, με τη γνωστή παράδοση την αθηναϊκή της ρητορικής, έτσι πεποικιλμένη με τρόπους, με κοινούς τόπους κτλ. Διαχωρισμένο από το έργης, όπως λένε. Δηλαδή πηγαίνουν οι Αθηναίοι που δημιούργησαν κατεξοχήν τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Και λένε στους μιλίους, παιδιά, εμείς δεν θα μιλήσουμε τώρα με ρητορικούς τόπους και τρόπους. Δηλαδή, στην ουσία, μια παράβαση αυτού που έκανε την Αθήνα μεγάλη. Δηλαδή, της πολιτισμικής και πολιτιστικής της ανάπτυξης. Και της λέει, παιδιά, κοιτάξτε, θα κοιτάξουμε μόνο τα παρόντα. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Αφήστε το μέλλον, αφήστε τους θεούς. Σημειώνω εδώ, δηλαδή, ότι επίσης οι θεοί, κατά κάτι τρόπο, είναι θεοί της δύναμης. Δηλαδή, οι Αθηναίοι τους λένε, παιδιά, κοιτάξτε, οι θεοί θα παρεύουν για να βοηθήσουν το δυνατό. Ξεχάστε το αυτό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για εσάς. Και το ερώτημα είναι τώρα το εξής. Οι Αθηναίοι κερδίζουν ή χάνουν ακριβώς βάζοντας στην άκρη τους λόγους. Γιατί ο λόγος, όπως και στο Μάξιμο, δεν είναι μόνο το προφορικό ζήτημα για ρητορική. Είναι η συνολική λογική η οποία οδήγησε την Αθήνα να είναι η αυτοκρατορία. Ή να είναι αυτή ακριβώς που καλείται να ενοποιήσει τον ελληνικό χώρο. Να τον κάνει πανελλήνιο. Και αργότερα να τον βγάλει έξω από τα σύνορά του. Γιατί ο Θουκυδίδης είναι, παραδείγματος χάρη, φιλελεύθερος καρδινών. Γιατί ξεκινώντας από την αρχαιολογία του ελληνικού χώρου, καταδεικνύοντας και, και τις αιτίες του πρώτου Πελοποννησιακού πολέμου με την ήττα των Αθηναίων στην Αίγυπτο, ότι δεν μπορείς να βγεις έξω από τα σύνορά σου αν δεν ενοποιείς τον πολιτικό σου χώρο. Ποιος είναι ο πολιτικός χώρος? Είναι πρώτον η Ελλάδα, το Πανελλήνιον. Οπότε οι Αθηναίοι μετά την ήττα τους στην Αίγυπτο κινούνται πλέον προς το εσωτερικό για να καταβάλουν αυτό που πάντοτε παραδοσιακά ήταν το κυρίαρχο κομμάτι της Ελλάδος, ο Σπαρτιατισμός, ο Δωρισμός. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέσα. Είναι η δική μας πόλη, η οποία δεν πρέπει να έχει στάση. Δηλαδή, αν υπάρχει στάση μέσα στην πόλη μας, είναι αδύνατο να ενώσουμε τη δική μας πόλη με τις άλλες πόλεις, να την κάνουμε πανελλήνιο, και είναι αδύνατο το πανελλήνιο να το βγάλουμε εκτός συνόρων. Είναι αδύνατη η Αίγυπτος αν δεν υπάρχει πανελλήνιον, και είναι αδύνατο το πανελλήνιον αν δεν υπάρχει πόλη χωρίς στάση εσωτερικά. Οι Αθηναίοι κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Και ενώ φυσικά στέκονται στα παρόντα, είναι αδύνατο να δουν τα μελούμενα, και δεν είναι τυχαίο ακριβώς ότι ο Θουκυδίδης βάζει ως πρελούδιο τους μιλίους, το διάλογο των μιλίων με τους Αθηναίους, ως πρελούδιο της σικελικής εκστρατείας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Δηλαδή, ο Θουκυδίδης είναι ξεκάθαρο ότι δεν ταυτίζεται με την αίσθηση της υγείας που έχουν οι Αθηναίοι. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και είναι μια βαθύτερη ανάγνωση του Θουκυδίδη από την κοινότοπη για τους μιλίους και την ισχύ και όλα αυτά. Να σου το πω αλλιώς, σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται ο νεορεαλιστής, παραδείγματος χάρη, την ισχύ. Ήταν τελικώς υπέρ της ισχύως της Ελλάδας, της Αθήνας, η καταστροφή. Μα ο Θουκυδίδης, αυτό που δείχνει τον διάλογο των μιλίων, είναι ότι αυτοί οι οποίοι υπερασπίστηκαν την ισχύ, δηλαδή οι Αθηναίοι, στο τέλος έχασαν τον ιδεολογικό πόλεμο. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει μια επιφανειακή ανάγνωση που θα λέει ότι όλα είναι ισχύς και όπως οι Αθηναίοι είπαν στους μιλίους ότι εμείς έχουμε την ισχύ και οι θεοί είναι μαζί μας και εσείς δεν έχετε κανέναν και ούτω καθεξής. Άρα ένας πανηγυρισμός της ισχύος. Από την άλλη, αν κοιτάξεις βαθύτερα, αυτό που θέλει να πει ο Θουκυδίδης είναι ότι οι Αθηναίοι που τόνισαν τότε κακό στη γυμνή ισχύ, στο τέλος έχασαν τον ιδεολογικό πόλεμο. Ναι, και την έχασαν πολύ σύντομα. Δηλαδή, ο Θουκυδίδης σχεδόν, όπως λένε οι ειδικοί, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, είναι αστείο, αλλά οι ειδικοί του Θουκυδίδη, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, ιστορικοί, διαβάζουν εντελώς διαφορετικά το Θουκυδίδη από ότι η θεωρητική των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής, οι οποίοι διαβάζουν στην ουσία μια αποθέωση της ισχύως. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι ακριβώς ο Θουκυδίδης βάζει πολύ κοντά τη σικελική εκστρατεία και χαρακτηρίζουν το διάλογο μιλίων Αθηναίων ως πρελούδιο της σικελικής εκστρατείας, όπου φυσικά τα πράγματα θα αντιστραφούν. Και όπου ένας λιγότερο δυνατός αντίπαλος από τους Αθηναίους ή Σιρακούσοι θα τους συντρίψουν. Και μάλιστα ο Θουκυδίδης λέει ότι θα τους συντρίψουν ακριβώς ως χερσαία δύναμη, η οποία θεωρείται με βάση τη στρατηγική πολύ περισσότερο δυσκίνητη από την θαλάσσια και γρήγορη ταχυκίνητη θαλάσσια δύναμη, την αυτοκρατορική Αθήνα.
Στον Άγιο Μάξιμο ο όρος που δηλώνει κάτι αντίστοιχο με την ισχύ είναι όρος επικράτεια από το κράτος. Κράτος είναι ισχύς. Είναι η λέξη που ως γνωστόν βλέπουμε στον Εσχύλ, στον Προμηθέα Δεσμότη, που είναι το κράτος και η βία και ούτω καθεξής. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι, υπάρχουν δύο μοντέλα θελήσεως στη σκέψη του Αγίου Μαξίμου. Το ένα είναι το μονοθελητικό, το οποίο ο Άγιος Μάξιμος ο ίδιος το βλέπει ως λάθος, ως μη ορθόδοξο. Και αυτό είναι ότι η μία θέληση του Θεού επικρατεί στην ανθρώπινη. Και αυτό αν το εκοσμικεύσουμε και το φέρουμε σε μία πολιτική φιλοσοφία, αυτό είναι μία θέληση η οποία βασίζεται στην ισχύ, είναι η θέληση της επικράτειας, της ισχύως. Της επιβολής. Της επιβολής και είναι τρόπον τεινά και σαν αυτό το οποίο θα έλεγε ο Κονδύλης σήμερα, η ισχύς και η απόφαση. Είναι η αποφασιστική θέληση. Ο Άγιος Μάξ και αυτό στην ασκητική, στις ασκητικές χριστιανικές προεκτάσεις σημαίνει μία μονομερή έμφαση στην εγκράτεια, όπου εγκράτεια πάλι είναι από το κράτος, δηλαδή έχω εγκράτεια απέναντι στο σώμα μου. Και αυτό ο Μισελ Φουκό στην ιστορία της σεξουαλικότητας έλεγε ότι η ηθική της ύστερης αρχαιότητας έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την εγκράτεια. Ο Άγιος Μάξιμος προσπαθεί να αποδομήσει και να υπερβεί αυτή τη θεματική που βασίζεται στο κράτος, την ισχύ, την εγκράτεια και την επικράτεια. Και αυτό το οποίο λέει είναι ότι στην ουσία το βαθύ αίτημα του φυσικού θελήματος του ανθρώπου είναι μία συμφωνία με τον θεϊκό λόγο και γι' αυτό και ο Χριστός έχει δύο θελήσεις, μία ανθρώπινη και μία θεία, οι οποίες κατά βάση συμφωνούν χωρίς να υπάρχει στάση και ανταγωνισμός μεταξύ τους. Επομένως, η αλήθεια της ανθρώπινης θελήσεως δεν είναι στην ισχύ της θελήσεως έναντι των άλλων, αλλά είναι σε μία καθολίκευση της ανθρώπινης θελής, δηλαδή είναι στο να αναχθούμε από τις ατομικές θελήσεις σε μία καθολική θέληση της ανθρωπότητας. Αυτό όμως κατά τον Άγιο Μάξιμο δεν γίνεται με το να ψευδαισθητικά να απαρνηθούμε την διάστασή μας, δηλαδή να φανταστούμε μόνο ότι είμαστε ένα, αλλά είναι με το να φτιάξουμε ένα μοσαϊκό από τα διαφορετικά γνωμικά μας θελήματα, ώστε μέσα από τα ρήγματα αυτά να φτάσουμε στην ενότητα. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο έχουμε έναν αυθυπερβαινόμενο φιλελευθερισμό. Α, έχουμε μία... Για να το συνδέσουμε με αυτό, με το φιλελευθερισμό. Δηλαδή στην ουσία, έτσι όπως τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω, όπως μας τα εξηγείς εσύ, υπάρχει ένα φιλελεύθερο, όπως το λένε, πρίσμα στον ομολογητή, τον Μάξιμο τον ομολογητή. Υπάρχει ένα φιλελεύθερο πρίσμα που θα το λέγαμε ότι είναι μία καταρχήν κατάφαση της ατομικότητας και του πλουραλισμού, αλλά στην κατεύθυνση ενός συντονισμού των πλουραλιστικών ατομικοτήτων σε μία ενιαία ανθρωπότητα, στην οποία συντονίζονται οι ατομικές πλουραλιστικές θελήσεις και αυτό είναι το ιδεώδες της ομογνωμοσύνης. Ναι, θα σου φέρω ένα παράδειγμα πάρει από το Θουκυδίδη για να μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τελικά αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ, οι Αθηναίοι σε κάποια φάση διάλεξαν ακριβώς στη συμμαχία τους να επιβληθούν. Οι Σπαρτιάτες σημειωτέων, που ήταν βαθύτατα συντηρητικοί, έτσι, επέλεξαν τον ακριβώς αντίθετο, την αντίθετη λογική. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Σε κάποια φάση έχει υπογραφεί η πρώτη ειρήνη μετά τον πρώτο Πελοποννησιακό πόλεμο. Η ειρήνη αυτή ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο εξηγούσε με ποιους όρους θα ασκηθεί αυτή η ειρήνη, ποιοι είναι οι σύμμαχοι πιανού. Μέσα στους συμμάχους των Αθηναίων ήταν η Σάμος. Σε κάποια φάση στη Σάμο γίνεται πάλι μια στάση ανάμεσα στους ολιγαρχικούς
και τους δημοκρατικούς. Η Αθήνα παρεμβαίνει και συντρίβει την ολιγαρχική πλευρά και ετοιμάζεται η Σπάρτη κατά παράβαση της ειρήνης να παρέμβει. Η Σπάρτη ψηφίζει να παρέμβει, αλλά στη συμμαχία την Πελοποννησιακή διαφωνούν οι υπόλοιποι σύμμαχοι, κυρίως οι Κόρινθοι. Η Σπάρτη σέβεται απολύτως αυτή την επιλογή. Και έτσι η Πελοποννησιακή συμμαχία δεν επιτίθεται στη Σάμμο. Δεν είναι εντυπωσιακή αυτή, δεν είναι πιο ρεαλιστές παραδείγματος χάρη οι Σπαρτιάτες? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή δεν έχουν ακριβώς τη λογική ότι η επιβολή ή η χρήση της στρατιωτικής βίας δεν πρέπει να βασίζεται σε κανόνες εσωτερικούς της δικής σου πολιτείας, των δικών σου συμμαχιών, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσεις να ορίσεις ποιοι είναι οι αντίπαλοι σου. Και βλέπει αυτό κανείς στην περίπτωση των Αθηναίων, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν στην ουσία, ως ακριβώς αυτοί οι οποίοι θέλαν να νεοποιήσουν τον ελληνικό χώρο, είχαν να αντιμετωπίσουν τρία μπλοκ. Δηλαδή, είχαν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες, η εκστρατεία τους στην Κύπρο και στην Αίγυπτο γίνεται για να μπορέσουν να πιέσουν τους Πέρσες να υπογράψουν συνθήκη μαζί τους ευνοϊκή, ούτως ώστε να μην παρεύουν στην πολιτική ενοποίηση της χώρας, στον πόλεμο στην ουσία απέναντι στους Σπαρτιάτες. Δεύτερο μέτωπο ήταν φυσικά οι Σπαρτιάτες. Και τρίτο μέτωπο, το οποίο αρχίζει πλέον μετά τους Μιλίους να εμφανίζεται, είναι η ίδια τους η συμμαχία. Βέβαια. Γιατί φυσικά αρχίζουν οι αυτομολύσεις προς τους Πέρσες, οπότε ανοίγει όχι μόνο το δεύτερο μέτωπο, το οποίο είχε κλείσει θεωρητικά με τους Πέρσες, αλλά ανοίγει και εσωτερικό μέτωπο της συμμαχίας και φυσικά εσωτερικό μέτωπο στην ίδια την Αθήνα. Αυτά όλα είναι και πάρα πολύ επίκαιρα για τη δική μας εποχή. Βεβαίως, θα πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο αργότερα, αφού περάσουμε. Κάναμε αυτή την εισαγωγή. Αφού περάσουμε. Αλλά πριν πάμε στη δική μας εποχή, θέλω να θέσω το εξής. Μεταξύ Φουκίδη και Μαξίμου είναι μια ολόκληρη χιλιετία. Ναι. Έχουμε λόγου χάρη ενδιαμέσως τον Πολύβιο, ο οποίος Πολύβιος είχε μια αυτοσυνειδησία ότι είναι ένας επίγονος του Φουκιδίδη. Τι μας λέει στον Θουκυδίδη? Έχουμε την θέληση του Αλκιβιάδη να πάει στην Σικελία και ίσως από εκεί και στην Καρχιδόνα. Ναι. Και να έχουμε έτσι μια επέκταση της πόλεως των Αθηνών. Να είναι μια πραγματική αυτοκρατορία. Ναι, αυτό όμως... Γίνεις έξω από τα σύνορά σου. Αυτό που ο Θουκυδίδης μας εξηγεί, γιατί η Αθήνα ως πόλης δεν κατάφερε να γίνει αυτοκρατορία και απέτυχε. Ενώ ο Πολύβιος συμπληρώνει πως η Ρώμη με διαφορετικό τρόπο κατάφερε να συνδυάσει την πόλη και την αυτοκρατορία. Αυτό που δεν κάνανε οι Έλληνες. Βέβαια. Θα το προσπαθήσουμε γιατί, στο δεύτερο μέρος, γιατί οπωσδήποτε η βυζαντινή υψηλή στρατηγική έχει μέσα τη Ρώμη. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε από λίγο. Από την άλλη, ο Άγιος Μάξιμος έζησε και την αποτυχία του Βυζαντίου. Δηλαδή ζει τη στιγμή της σχάσεως της Μεσογείου. Γίνεται μάρτυρα αυτού του πράγματος. Αλλά γενικώς η εποχή του Ηρακλείου είναι γνωστό, υπάρχει αρθρογραφία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή της στρατηγικής σκέψης στο Βυζάντιο. Ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε αυτό. Προσπαθήσαμε να δούμε που, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία του Μαξίμου του ομολογητή που είναι κοινά, θα λέει κανείς, με τον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκει την ιστορία ο Θουκυδίδης. Αξίζει κάποιος να σταθεί σε αυτό. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο, ας πούμε, μαζί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Αξίζει να σταθεί κανείς στη σχέση αυτή της ισχύως και στον τρόπο με τον οποίο ο Μάξιμος θα μπορούσε να δώσει λύσεις, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υπερβεί κανείς ένα, όπως ονομάζεις και εσύ, μονοθελητιστικό πρότυπο. Ναι. Αν έχουμε δύο λεπτά, θα ήθελα να πω δύο... Αλλά δύο λεπτά δεν έχουμε παραπάνω. Δύο λεπτά, δύο στοιχεία τα οποία να μην τα αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Η βασική φιλόσοφη που προϋποτίθενται στη σχέση του Αγίου Μαξίμου, η παλιή, είναι ο Αναξίμανδρος και ο Αναξαγόρας. Από τον Αναξίμανδρο παίρνει την έννοια της τύσεως. Η τύσης είναι αυτό που λέμε η έκτιση στα νέα ελληνικά. Και ο Αναξίμανδρος είχε πει ότι έχουμε το άπειρο, από το άπειρο αναδύεται η μερικότητα
και η μερικότητα κατά μία τύση, δηλαδή κατά μία έκτηση, ξαναβυθίζεται στο άπειρο και αυτό είναι μία κοσμική τύση. Uh-huh. Αυτό το στοιχείο προϋποτίθεται στη σκέψη του Αγίου Μαξίμου, που έχουμε πάλι την καθολικότητα, από την οποία αναδύεται ή το φυσικό θέλημα, από αυτό αναδύεται η ατομικότητα ή το γνωμικό θέλημα, και κατά μία τύση ξαναπάμε στην καθολικότητα. Είναι ένα βασικό στοιχείο του Αναξιμάνδρου. Από τον Αναξαγόρα έχουμε το στοιχείο ότι ο νους καθοδηγεί την κίνηση, οπότε έχουμε μία σκοπιμότητα στην κίνηση και άρα και μία σκοπιμότητα στην ιστορία. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο του Αναξαγόρα. Και μετά τι γίνεται. Ο Θουκυδίδης και ο Πλάτωνας είναι δύο ανατόμοι της αποτυχίας της αθηναϊκής δημοκρατίας. Mm-hmm. Και ο μεν Θουκυδίδης λέει αυτά που μας είπε για τους Μιλίους. Ο δε Πλάτωνας, ο μεν Θουκυδίδης προσπαθεί να αναλύσει αυτό που είπε στην στάση, τι είναι οι στάσεις βάσει της οποίας η Αθήνα απέτυχε. Ο δε Πλάτωνας προσπαθεί αυτή την στάση να την βάλει σε ένα, στην πολιτεία, προσπαθεί να δείξει αυτή την στάση ως ένα στοιχείο που αφορά ταυτοχρόνως την πόλη, τον εμφύλιο της πόλης, και την ψυχή, τον εμφύλιο της ψυχής. Και ο Άγιος Μάξιμος, κληρονομώντας πλατωνική σκέψη, γράφει την μυσταγωγία, που η μυσταγωγία είναι η μαξιμιανή πολιτεία, και προσπαθεί να δείξει την στάση στην ψυχή και στην εκκλησία ως την χριστιανική πολιτεία. Αυτά τα λέω και ως ένα teaser τρόπο που για την επόμενη εκπομπή μας. Ωραία, ωραία. Χάρηκα πολύ πραγματικά για τη συζήτηση. Και εγώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού που λέμε και συνήθως οι τηλεοπτικές. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πάντοτε τα χρονικά όρια είναι περιορισμένα όταν έχεις να μιλήσεις για τέτοιους κολοσσούς, έτσι, για τόσο μεγάλα ζητήματα. Αλλά μας χρειάστηκε νομίζω για να μπορέσουμε να περάσουμε και στις επόμενες συζητήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Διονύση.